Κύριε καλημέρα. Γιατί ο Μπούτι έρχεται προς τα κάτω, προς τον Ελληνισμό. Είναι λυπηρό να βλέπω ανθρώπους να περιμένουν σωτηρία από τράμπιδες, μπούτιδες και άλλους αρχηγούς κρατών, οι οποίοι είναι, όπως έχω εξηγήσει στα άλλα βίντεο, κέρατα του θηρίου, είναι συνεργάτες για την ώρα και έχουν ένα σκοπό να αναδείξουν τον έναν. Ο Χριστός μας είπε να βλέπουμε τα έργα των άλλων για να εννοούμε αν είναι πράγματι καλοί και θέλουν το καλό μας. Και ρωτώ, το σπίτι μόνο του Τραμπ ή του Μπούτι ή του άλλου στην Ουκρανία να απολύσετε, θα χορτάσει ολόκληρη Αφρική. Μπορείτε να μου πείτε ποιο ορφανοτροφείο έχουν ανοίξει, ποιο σχολείο, τι καλό έχουν κάνει, ποιον πεινασμένο έχουν ταΐσει αυτοί οι άνθρωποι εκτός από τα show που κάνουν βάζοντας ο ένας το σταυρό του, ο άλλος ότι σώζει παιδιά που δεν βγήκε κανένα παιδί να σώσει, να πει ότι τον έσωσε, και άλλα παραμύθια της χαλιμάς. Και ο κόσμος συνεχίζει να περιμένει σωτηρία από αυτούς. Τραγικό είναι να θεωρούμε ότι μέσα από έναν πόλεμο τέτοιου είδους θα επέρθει σωτηρία. Και τραγικότατον όταν εμείς οι ίδιοι Έλληνες ενώ έχουμε τον Τούρκο, να μην εξεγερθούμε για να φύγουμε και να φωνάζουμε ότι ο Τραμπ και ο Μπούτι είναι οι σωτήρες μας. Ενώ για την πατρίδα μας δεν έχουμε φωνή. Και φωνάζουμε για τον Μπούτι που θα σώσει και θα σώσει τον Ελληνισμό. Υποβιβάζεις τον εαυτό σου ως Έλληνας με αυτόν τον τρόπο να περιμένεις από ένα ξένον ηγέτη του Μαμονά να σε σώσει. Και ορίζεις νεόφερτες ψευδοπροφητείες που είναι στημένες εκεί έτσι που να μην αντιλαμβάνεσαι τη δική σου δύναμη ως Έλληνας που κρατάς το σταυρό στην ελληνική σου σημαία. Ξέχασες την ιστορία σου, ξέχασες το 1821 πώς πολεμούσαν οι Έλληνες, τους Σπαρτιάτες, Μολόν Λαβέ. Και έχεις γίνει ο Έλλην που σέρνεται από μια Ευρώπη που θέλει λεφτά για να τον σώσει της τράπεζας του Νεσάρα και από Τραμπ που θα του δώσει λεφτά θα τον ξυχρεώσει και από Μπούτιδες που δήθεν θα κάνει θα ελευθερώσει τον Ελληνισμό του λες και εσύ είσαι ανίκανος να ελευθερωθείς. Δεν μπορείς και περιμένεις από αυτόν που εισβάλλει σε έναν κράτο με βία χωρίς διάλογο για να τους σώσει και αυτούς. Και μια μάζα και από εκεί πιστεύουν ότι για αυτόν τον σκοπό πάει. Δεν καταλαβαίνουν ότι οι αρχηγοί κρατών είναι συνεννοημένοι και όλο αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι στημένο. Και ότι ο σκοπός κάτι θα ρίξουν κάποιες χειροβομβίδες έτσι για να φανούν. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι στημένο. Η Ουκρανία είναι δοσμένη, όπως είναι δοσμένα και άλλα κράτη προς τα κάτω, όπως μπήκε έτσι άνετα ο Ερτογάν στην Αγία Σοφία. Γιατί μπήκε, νομίζετε, ο Ερτογάν στην Αγία Σοφία, έτσι άνετα. Του επέτρεψε ο Βαρθολομαίος, ο αρχιερέας. Οι Έλληνες, τι έκαναν οι Έλληνες, γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Όταν τόσα χρόνια δεν ξεσηκώθηκες ως Έλληνας, γιατί να σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν εσύ ο ίδιος είσαι υποταγμένος της ύλης και το μόνο που ξέρεις είναι πώς θα σώσεις τα υλικά σου, τα σπίτια σου, τα λεφτά σου και ξέχασες τι σημαίνει πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία. Σου έκλεισαν τις εκκλησίες και έμεινες εκεί υποταγμένος χωρίς να αντιδράσεις, να φωνάξεις για τα πιστεύω σου. Για ποιο λόγο ο ίδιος, αφού δεν τον σέβεσαι και δεν τον υποστηρίζεις, να έρθει και να δράσει. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει σήμερα να περιμένουμε από άλλους να μας σώσουν, δείχνοντας πόσο ανίκανοι είμαστε ως Έλληνες. Κανείς από αυτούς θέλει το καλό σας. Ούτε μαρμαρωμένα βασιλιάδες, ούτε μαμονάδες του Βυζαντίου που τους αγιοποιήσαν κάποιους που ήθελαν εξουσία και χτίζαν εκκλησίες όπως τώρα νέα εξουσία που θέλουν να χτίσουν Βυζαντινή στην Κωνσταντινούπολη και θα νομίζουν ότι ελευθερώθηκε η Κωνσταντινούπολη. Όχι αγαπητοί μου, είναι γραμμένοι στην Αποκάλυψη ότι θέλουν να κάνουν κράτος του Αντίχριστου και στην Ελλάδα γιατί εκεί ιδρύθηκε ο χριστιανισμός. Και εσείς πιστεύετε σε χτιστά μαρμαρωμένα βασίλεια, μόνο από τον Αχριστόν θα επέρθει σωτηρία. Είναι γραμμένο.